Αύριο το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον Ισαγγελέα ο 67χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη μετά το αιματηρό περιστατικό την Παρασκευή το βράδυ στην περιοχή της Φινικιάς. Ο Ισαγγελέας το Σάββατο άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Κατόπιν ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, ωστόσο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να γίνει αυτό αύριο στο Ηράκλειο. Και ε, συζητήθηκε ότι κάτι με τα μποστάνια, κάτι ασήμαντα πράγματα. Είχαν ξαναμαλώσει, κάτι του είχε πειράξει, κάτι εργαλεία του είχε πάρει. Και του Και το ε, Και δεν τρέπεσε να πάνω μου πειράζει τα εργαλεία που έχω μέσα στη μάντρα, στο χωράφι. Και από εκεί άρχισε, πριν ένα μήνα γίνει αυτό. Το θύμα δέχτηκε βάναυση επίθεση, κανεί να επιφέρει το θάνατο. Η επίθεση αυτή ήταν εντελώ απρόβλεπτη, χωρί να δώσει καμία αφορμή το θύμα. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο εντολέα μου δέχτηκε πυροβολισμό στο θώρακα και στην πίσω πλευρά του κρανίου και ήδη νοσηλεύεται τέταρτη μέρα στο Βεζέλιο Νοσοκομείο, διότι έχει δεχθεί πληθώρα από σκάγια. Όπω περιγράφουν οι κάτοικοι στο φακό τη Κρήτη TV, το συμβάν έλαβε χώρα στι 9 το βράδυ τη Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο 67χρονο κάτω από αδιευκρίνηστε συνθήκε φέρεται να πυροβόλησε με κυνηγητικό όπλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 43χρονο. Ο 67χρονο εξαφανίστηκε ενώ ο τραυματίας κατάφερε να μεταβεί σε καφετέρια της περιοχής όπου ζήτησε βοήθεια. Στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος που άκουσε τους πυροβολισμούς. Κάποιοι τήληξαν πρόχειρα με μαντήλια τα τραύματα που έφερε ο 43χρονος από σκάγια στο κεφάλι και τον θώρακα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Επιτόπου μετέβη η αστυνομία, η οποία εξαπέλυσε ανθρωποκινητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ηλικιωμένου άντρα. Τελικά γύρω στις 11 το βράδυ της Παρασκευής, ο φερόμενος ως είναι συνελήφθη. Ο δράστης εξαφανίστηκε. Εδώ εμείς κοιτούσαμε τον άνθρωπο. Περιμέναμε το ασθενοφόρο, ήρθε η αστυνομία κατευθείαν και το ασθενοφόρο μετά από 5 λεπτά. Είχαμε μαντήλια, δέστα, κεφάλια.